Αποφύγετε τα νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν ενημερώνοντα του συμμετέχοντε ότι καταγράφονται. Να ξέρει ότι καταγράφεσαι. Καταγράφουμε μόνιμα παντού. Και το αποδέχεσαι αυτό, εντάξει, το έχει αποδεχτεί. Θα σου πω τι γίνεται. Σίγουρα καταγράφομαι από κάμερες και μέρη που δεν έχω δώσει την άδεια, όπως όλοι μας. Και όπου στο δρόμο βρίσκω ανθρώπους που κάνουν selfies, πάω και μπαίνω μέσα στο selfie. Όχι το bombing, συμμετέχω στο selfie, ώστε η φάτσα μου να μοιράζεται παντού. Και τώρα τι κάνεις που δεν μπορείς να βγαίνεις στο δρόμο και να παρακολλάς τους ανθρώπους? Τους παρακολλάω, αν υπάρχει αυτή, παρακολλάω. Αμέ. Και να μην υπάρχει, θα τη φεύγουμε εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υποστηρίζω σε αυτό. Τους παρακολλάω στο ίντερνετ τώρα. Περίμενε, γιατί μου έχει κάνει διακοπή εγγραφής. Με τι γράφεις? Τι νοείς? Τίποτα δεν μου έχει κάνει, απλά μου είναι εντελώς χαζή. Αγράφουμε. Αυτό είναι άμα θες να το διακόψεις, πατάς διακοπή εγγραφής. Θεέ μου! Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Ναι. Κανένας. Όπως φαίνεται δεν τα ξέρω όλα. Έτσι, αυτά, όλα καλά. Εσύ, Στελάκο, πες μου, εσύ τώρα που είσαι λίγο γυριστής. Γυριστής. Και αυτή η λέξη δεν ξέρω αν υπάρχει, θα τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Για το Πάσχα είναι τέλεια. Αυτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη τη λέξη, γυριστρούλα ή γυριστρούλης, τέλος πάντων. Μου αρέσει η γυριστρούλη. Πώς νιώθεις τώρα που δεν μπορείς να γυρίζεις γύρω-γύρω? Θα ακουστώ πάλι, το παίζω έξυπνος, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είχα αρχίσει σε εισαγωγικά καραντίνα 2 μήνες πριν την καραντίνα. Γιατί? Όχι ότι γιατί αποφάσισα να κάνω υγεία και ευεξία και ξεκούραση και όλο αυτό, μιας και τελείωσα τη φάση αυτή με τα ταξίδια για τώρα. Και κάπως μου ήρθε όλο αυτό κουτί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, πεθαίνουν άνθρωποι όλα αυτά, αλλά εγώ τέλεια. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχα ξεκινήσει λίγο αυτό το μοναχισμό και σπίτι λίγο από πριν. Παρ' όλα αυτά δεν μ' αρέσει καθόλου, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου, εννοώ, το γεγονός ότι δεν μπορώ να βρεθώ με ανθρώπους. Ναι. Είναι δύσκολο αυτό, Τι σου λείπει δηλαδή πιο πολύ? Εγώ γενικά είμαι υπερκοινωνικός, οπότε σκέψω ότι όταν ήμουν και μιλούσα πάλι δεν μου έφτανε. Μάλιστα. Οπότε σκέψω ότι έχω βάλει τώρα app και μιλάω με τυχαίους ανθρώπους στον κόσμο. Μας συνδέει το app και μιλάω με έναν άσχετο από την Ινδία και έναν τύπο από την Πορτογαλία και τα λέμε γενικά. Ευτυχώς που το έχουμε το. Ξέρεις, τι σκεφτόμουν, ότι εάν δεν είχαμε το ίντερνετ σε αυτή τη φάση, θα ζοριζόμασταν, δεν ξέρω. Αν μας το κόψουν, θα ζοριστούμε, ίσως. Ναι. Αν δεν το είχαμε, θα διαβάζαμε κανένα βιβλίο. Ναι, τώρα διαβάζεις. Τι κάνεις, πώς περνάς τη μέρα σου εσύ? Δώσε ιδέες. Πώς περνάω τη μέρα μου? Σχεδόν δεν κάνω τίποτα. Όχι, εντάξει. Πριν έκανα 4 χιλιόμετρα, είπες, στο διάδρομο. Μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, με όλους αυτούς που είχα να μιλήσω πάρα πολύ καιρό, γιατί τρέχαν όλοι και έτρεχα κι εγώ. Γενικά ήμασταν busy και καλά. Αυτό, κυρίως μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, σήμερα κοιμήθηκα 9 η ώρα το πρωί, μιλούσα όλο το βράδυ στο Skype. Όλο το βράδυ. Τέλεια. Οπότε, μιλάμε πολύ κόσμο, κάνω γυμναστική πολύ. Γενικά προσπαθώ να κάνω πράγματα να βελτιώσω τον εαυτό μου, σε σημεία που χρειάζεται βελτίωση, τώρα που έχω όλο το χώρο και το χρόνο. Το χρόνο, μάλλον. Εντάξει, ναι. Και το χώρο το προσαρμόζεις. Δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο να τρέξεις, αλλά βρίσκεις ένα διάδρομο και τρέχεις, ας πούμε, πάνω. Δηλαδή, στο μυαλό μου, εγώ, όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, σκέφτηκα το ότι, okay, και το έγραψα κιόλας στο κάπου, στο Facebook, ότι δεν μπορώ να πανικοβάλλομαι και να χώνομαι, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι πέρα από το να κάτσω σπίτι μου και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου και να κάνω το κοινωνικό μέσω ίντερνετ με τους ανθρώπους. Ειδικά με αυτούς που, okay, εγώ έχω μια αυλή έξω και βγαίνω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, σε διαμερίσματα, για να μην πιάσουμε τώρα τους άστεγους και τους πρόσφυγες και όλα αυτά. Και προσπαθώ να κάνω. Δεν με νοιάζει να είμαι παραγωγικός καθόλου. Δεν με νοιάζει από πριν, δηλαδή το είχα σταματήσει. Αλλά
Υπάρχει αυτή, θεωρώ, η αίσθηση σε όλους μας, και εγώ την έχω πάρα πολύ, ότι κάτι πρέπει να κάνω συνέχεια. Πρέπει να παράγω, να δημιουργήσω συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Ενώ είναι μια καλή φάση τώρα, νομίζω, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο. Δηλαδή, αν σου λέγανε 6 μήνες πριν, ας πούμε, ότι θα έχεις 2 μήνες διακοπές να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να κάνεις σπίτι σου, θα έλεγες απίστευτο, το θέλω οπωσδήποτε. Τώρα, δεν θες, γιατί δηλαδή είμαστε, κατάλαβες. Ξέρεις τι, με παιδεύει πάρα πολύ το ότι συνεχώς λέμε, πω ρε παιδί μου, να έχω χρόνο να κάτσω στο σπίτι μου, να μην κάνω τίποτα. Και ξαφνικά μας δόθηκε αυτό και έχουμε πανικοβληθεί όλοι. Γιατί, πανικοβληθήκαμε. Πριν καν το ζήσουμε, έτσι, δηλαδή πριν μπούμε σε αυτό το πράγμα, από τις πρώτες μέρες έβλεπες ότι υπήρχε ένας πανικός, και πώς θα περάσει η ώρα και τι θα κάνουμε και θα είναι δύσκολα με τα παιδιά, με τον εαυτό μας. Γενικά νομίζω ότι, εντάξει, δεν έχει ξανακλείσει ολόκληρος ο πλανήτης, οπότε λογικό να υπάρχει ένας πανικός. Επίσης, είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες, πέρα από τις συνέπειες του ιού, τους θανάτους, την ταλαιπωρία, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, όλα αυτά. Αλλά θα έχει κάποιες συνέπειες. Okay. Προφανώς, λιγότερες για μένα, περισσότερες για ανθρώπους, δεν θέλω να ακούγομαι περίεργος, που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με μένα και με σένα και τα λοιπά. Την οικονομική εννοώ. Ναι, να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Έτσι. Κάποια μαξιλάρια ασφαλείας. Είμαι σπίτι μου, ξέρω εγώ. Άλλοι... Αυτό συνειδητοποίησα χθες, ότι πήγα για ύπνο και λέω, είμαι σε ένα διπλό κρεβάτι με πάπλωμα και άλλοι είναι έξω, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Που πάντα ισχύει, αλλά anyway, ξέφυγα από το θέμα. Ή το πιο απλό, ρε Στέλιο, μην το πας στο ακραίο, ότι είσαι σε, δεν ξέρω αν πληρώνεις ενοίκιο στο σπίτι που είσαι, νομίζω πως όχι, είσαι σε οικογενειακή πολυκατοικία. Οικογενειακό σπίτι, ναι. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν να πληρώσουν ένα ενοίκιο και υπάρχουν διευκολύνσεις γενικότερα αυτή την περίοδο, αλλά μειώνεται και ο μισθός, αν δεν έχει κοπεί, και μένουν εντελώς ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν, ας πούμε, σε 3, 4, 5 μήνες από τώρα να συνεχίσουν να έχουν το σπίτι που ζουν και όλες αυτές τις συνθήκες στη ζωή τους. Είναι λογικό θα να αγωνόμαστε. Θα γίνει όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι λογικό να υπάρχει ένας γενικός πανικός, αλλά νιώθω ότι τουλάχιστον από τις βόλτες μου στο ίντερνετ τις πρώτες μέρες που μιλούσα πραγματικά με 50 άτομα τη μέρα τουλάχιστον, όντως, δεν κάνω πλάκα, σε chat και Skype και απ' όλα, να έκανα κουβέντες με ανθρώπους τόσους, υπήρχε ένας λίγο πανικός, κινητικότητα κτλ. Και νιώθω τώρα ότι έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και βρίσκουν τη φάση τους σιγά σιγά στο σπίτι. Αυτό. Λίγο... Αυτό, μπαίνουν στα νερά τους, το βρίσκουμε σιγά σιγά όλοι μας. Όλοι μας. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, ενώ έτσι λειτουργεί σε όλα τα πράγματα. Είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα το βρεις. Εσύ, ας πούμε, νιώθεις μοναξιά, το νιώθεις αυτό το πράγμα, παρά το ότι μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, έχεις βουτήξει σε αυτό το συνέστημα. Δεν νιώθω μοναξιά, δεν είμαι μόνος μου. Είναι από πάνω, μένουν οι γονείς μου. Και έχω εκμεταλλευτεί και αυτό το χρόνο, γιατί μεταξύ μας έχουμε επαφές, εννοώ. Τους έχουμε όλοι ομαδικά, γιατί τρώμε μαζί όλοι όλα αυτά. Οπότε δεν είμαι μόνος μου, με τους γονείς μου, με τους οποίους θεωρητικά όλοι οι άνθρωποι αντιδράνε να περνάνε πολύ χρόνο. Αλλά εγώ, ναι, αλλά εγώ το είδα σαν ευκαιρία λίγο να έρθουμε πιο κοντά και όντως έγινε. Ναι. Ενώ και αυτοί, εντάξει, αυτοί το θέλουν έτσι κι αλλιώς με τα παιδιά τους να έρθουν πιο κοντά. Αλλά και εγώ λίγο έσπασα αυτά τα χαζά τείχη που έχουμε της αντίδρασης και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Δηλαδή λέμε ιστορίες από τα παιδικά μου χρόνια, μου λένε αυτές ιστορίες από τη δικιά σου ζωή, πράγματα που δεν κάναμε ποτέ και δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε ποτέ. Πού να, ας πούμε. Εσύ ανακάλυψες κάτι για σένα τώρα αυτές τις μέρες που είσαι κλεισμένος? Ένα ταλέντο, ας πούμε, που δεν ήξερες ότι το είχες ή ένα ενδιαφέρον που δεν ήξερες ότι το είχες? Ανακάλυψες ότι δεν έχω κανένα ταλέντο. καλό και αυτό. Δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα δημιουργικό, να σου πω την αλήθεια. Ούτε μόνο λίγο γράψιμο και τέτοια πράγματα. Μου τη βάρεσε λίγο προχθές και άρχισα να... Αυτό είναι λίγο περίεργο. Έχω ένα παιχνίδι στο PlayStation, το οποίο δεν παίζω ποτέ παιχνίδια και δεν το είχα, αλλά το πήρα από το γραφείο τέλος πάντων, γιατί τώρα λέω θα είμαι μέσα, οπότε μπορεί και να αυτό. Όπου είναι ένας τύπος και κυκλοφορεί στην Άγρια Δύση. Μάλιστα. Okay. Και κάνεις ό,τι θες γενικά.
Και εσύ τώρα παίζεις με αυτό και είσαι χαρούμενος που το βρήκες αυτό. Είναι λίγο westward η φάση. Στην αρχή προφανώς δοκίμασα ό,τι μπορούσα να δοκιμάσω. Και ένα βράδυ, επειδή δεν μπορούσα να βγω έξω, μου ήρθε η όρεξη να βγάλω φωτογραφίες και άρχισα να βγάζω φωτογραφίες. Δηλαδή πήγαινα σε τοπία με το παιχνίδι και προσπαθούσα να βρω οπτικές γωνίες να βγάλω ωραίες φωτογραφίες μέσα από το παιχνίδι. Okay. Μετά συνειδητοποιήθηκα. Λέω σχαζό, μάλλον, και το σταμάτησα. Ωραία. Τέλεια. Άρα, οκ, okay, δεν ψάχνουμε ταλέντα, δεν ψάχνουμε καινούργια πράγματα δικά μας, αλλά ψάχνουμε. Επειδή μου βγαίνουν και πτυχές του εαυτού μας που δεν τις ξέραμε. Εγώ σίγουρα. Κοίταξε. Κάτι που δεν έχει ο περισσότερος κόσμος, εγώ το έχω γενικά γιατί. Έχω θυσιάσει αρκετά χρήματα σε εισαγωγικά που θα μπορούσα εννοώ να βγάλω δουλεύοντας για να έχω παραπάνω χρόνο μέχρι τώρα. Οπότε είχα χρόνο στη ζωή μου να κάτω με τον εαυτό μου να σκεφτώ κτλ. Παρ' όλα αυτά χρειάζομαι κι άλλο και μου δίνεται τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν το χρόνο να μείνουν με τον εαυτό τους. Και είναι μια καλή περίοδος, γίνεται λίγο φοβιστικό και όλοι το αποφεύγουμε λίγο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Αλλά νομίζω ότι. Και εμένα με βοήθησε και πάρα πολύ, ας πούμε, το ότι μιλούσα με τους γονείς μου και από το τηλέφωνο να ήταν και μου λέγανε ιστορίες από όταν ήμουν παιδί, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σαν παιδί. Οπότε, πάντα έχω την εντύπωση ότι αυτό που κάνω τώρα και ο τρόπος που φέρομαι είναι γιατί το έχω επίκτητα αποκτήσει. Αυτό ήταν. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Δεν το έχω αποκτήσει τώρα, τέλος. Γεννήθηκες έτσι. Μαθαίνω ελληνικά τώρα. Ναι, τώρα ας πούμε λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο και μου λέγανε συμπεριφορές που ήμουν πέντε που ήταν οι ίδιες. Οπότε αρχίζω και κάβω λίγο στα παιδικά μου χρόνια μαζί με τις σκέψεις, μέσα από ιστορίες και τα λοιπά και συνθέτω λίγο το πάζλ του εαυτού μου που είναι πολύ χρήσιμο γενικά, βρίσκω εγώ. Είναι. Να σου πω, νομίζω, να πω και εγώ τη γνώμη μου, μπορώ. Νομίζω ότι αυτό που μας ορίζει πιο πολύ είναι αυτό το ότι ερχόμαστε face to face με τον εαυτό μας. Και να σου πω και κάτι, αν έχεις όρεξη και κουράγιο, οκ, okay, ασχολήσου με τον εαυτό σου. Κάτσε και ψάξε και δες τις επιέσεις, τις χαλάει. Άμα δεν έχεις, μην το κάνεις, ωραία. Τόσα χρόνια ούτως ή άλλως πήγαινες παράλληλα με τον εαυτό σου. Ας μην πιέσουμε τον εαυτό μας ότι τώρα πρέπει να τα κάνεις όλα. Αυτό που έλεγες πριν, και στο παραγωγικό κομμάτι και στο κομμάτι του τι ταλέντα μπορεί να έχω κρυμμένα και τη αυτοεξέλιξη και όλα. Εγώ ξέρω τι νιώθω, ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό τώρα αυτή τη στιγμή να αράξεις, δηλαδή επιβάλλεται να αράξεις το σπίτι σου. Είναι okay. Ένα θαύμα, για τις τύψεις μου είναι λίγο. Ωραία, οπότε νομίζω ότι ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι τον ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να παίζει PlayStation όλη μέρα, παίζει PlayStation όλη μέρα. Σε ευχαριστεί να πλέκεις, πλέκεις. Σε ευχαριστεί να κοιτάς τον τοίχο, κοιτάς τον τοίχο. Ό,τι σ' αρέσει γενικά, κάνε αυτό που σε κάνει να νιώθεις ωραία και καλά και πάντα ήθελες να κάνεις ίσως ό,τι και αν είναι αυτό. Και τώρα έχεις χρόνο να το κάνεις. Έχεις σκεφτεί, έχεις κάνει εικόνα τι θέλεις να κάνεις μόλις μας δοθεί η άδεια εξόδου. Σεξ. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω το βίντεο μετά τις 12 να παίζει. Να λέω θέματα. Ενώ δεν νομίζω ότι είναι όχι, το σεξ. Όχι, άνθρωποι κάνουν έρωτα. Καθόλου. Κακό. Όχι, εντάξει. Θα ήθελα σίγουρα να δω φίλους μου και να κάνουμε παρέα και να. Αλλά θες ανθρώπινη επαφή. Αυτό καταλαβαίνω. Θέλεις να θέλω ανθρώπινη επαφή. Τη φύση, εγώ ευτυχώς βγαίνω απ' έξω και βλέπω βουνά πίσω, βλέπω λίγο θάλασσα και αυτά. Οπότε είμαι οκ. Στο παρόν. Έχω πάει και 2-3 φορές στην θάλασσα, αλλά μην το πεις ξανά. Σε κανέναν. Έχω κάνει όλα τα απαραίτητα, κύριε Μητσοτάκη, όλα τα απαραίτητα κλίματα. Ναι, εμάς θα βλέπει ο Μητσοτάκης. Λέω τώρα, το βλέπει ο υπουργός. Μάλιστα. Τα έχω κάνει όλα, κύριε Μητσοτάκη, και πήγα για μπάνια 2-3 φορές πριν κλείσει παλιά. Η φάση. Παλιά. Πολύ παλιά. Οπότε παλιά. Εντάξει. Ωραία. Εσύ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι το πρώτο δοκιμαστικό βίντεο, είσαι πειραματόζω τώρα για όλο αυτό το. Αυτό ήταν. Το βίντεο. Είπα να πω τα βίντεο αυτά τόσο όσο. Άμα μιλάμε 15 ώρες δεν θα είναι τόσο όσο, θα είναι πολύ όσο. Ναι, αλλά. Θες να πεις κι άλλα. Εγώ που είμαι υπερκοινωνικός, θα κάνω τώρα. Απλά θα κάτω σπίτι μου έτσι. Είπαμε, θέλω να μιλάω. Θέλεις να μιλάμε μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Εντάξει, μην το παρακάνουμε πάλι σήμερα, αλλά... Μπορούμε να μιλήσουμε off-camera, όχι off-camera, off-video.
Και μετά πώς θα ικανοποιήσω τον ναρκισισμό μου. Δηλαδή πρέπει, κατάλαβες. Θα βγάλω 3 φορές το δικό σου βίντεο. Θα το ποστάρω 3 διαφορετικές φορές. Είσαι ok με αυτό? Έλα, πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Τι τίτλο θέλεις να βάλω στο βίντεο? Πώς θες να σε πουλήσω για να έχουμε click views, να γίνει χαμός? Να αυτοναρκισιστούμε. Δεν πολλούμε. Κατά το ίδιο. Ήρθα να πουλήσω το βιβλίο και καλά στην εκπομπή σου και μου έλεγες εσύ με ρωτούσες και εγώ έλεγα ναι, άμα θέλετε πάρτε το. Δεν είμαι. Δεν. Η πώληση δεν. Θα σου πω κάτι. Ο Στέλιος έχει βγάλει το βιβλίο. Να το τώρα. Να το πλάκι. Εκεί να κάνω. Το έχω στη σκρίνια από πίσω. Να σε έχω εδώ πέρα φωτογραφία. Αφού σου είπα ότι αυτή τη φωτογραφία είδα και λέω με πιάσαν τα κοριτσίστικά μου αυτά τα λίγο ξέρεις τα αισιοδοξία. Ότι υπάρχει φως μες στο σκοτάδι. Μήπως να το δούμε κι εμείς έτσι. Να γίνουμε πυγολαμπίδες. Έχει νόημα να το βλέπεις τώρα. Καταπληκτική σκέψη. Δεν ξέρω. Καλά το. Να σου πω κάτι, μην κοροϊδεύεις. Καλά το λες. Όχι που έκανες αυτό το σαρκασμό. Πώς αλλιώς, ενώ υπάρχει λόγος τώρα να αγχωνόμαστε και να έχουμε πανικό και αυτά, αφού έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο χέρι μας πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι είναι στο χέρι μας το κάνουμε και γενικά είσαι ωραία μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω τώρα, εντάξει, ευχαριστήθηκε στην κουβέντα. Θες να πούμε κι άλλα? Τώρα έφαγα την τελευταία μπουκιά, εντάξει. Μπορούμε να... Πήρες τη δύναμή σου. Πήρα τη δύναμη. Δεν ήθελα να αφήσω αυτή την τελευταία μπουκιά. Εντάξει, έτσι, σε μαθημένους από παιδί. Σε φιλώ. Να, από εδώ, διαδικτυακά. Θα πατήσω όλα τα κουβιά που πρέπει. Ελπίζω να μην πατήσω κάτι λάθος και τα χάσουμε όλα. Πάτα όλα. Φιλάκια, γεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.